Και από εδώ, από το ΑΠΙΦΙΤΑ, από το Πολυτεχνείο, απευθύνουμε το ανατρεπτικό και αισιόδοξο κάλεσμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και των συνδυασμών που στηρίζει στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές των συνδυασμών της λαϊκής εισπύρωσης. Η δύναμη και η πραγματική ελπίδα βρίσκεται εδώ, στους αγώνες μας, για να κάνουμε πράξη τα όνειρά μας, να βαδίσουμε κόντρα στο ρεύμα του συμβιβασμού με αυτό το άδικο σύστημα, στο ρεύμα των χαμηλών απαιτήσεων. Να μην συνηθίσουμε στα λίγα, στις ελεημοσύνες, στους φραγμούς που μπαίνουν στη μόρφωση σε όλες τις βαθμίδες, στην υποχρηματοδότηση της ανώτατης εκπαίδευσης, στη δουλειά με μισθό χαρτζηλίκι, στην ανασφάλεια για το παρόν και το μέλλον μας. Να γυρίσουμε την πλάτη σε μια πολιτική που προωθήθηκε συστηματικά και από νέα ηλικιακά στελέχη, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δημοκρατίας και άλλων, η οποία είναι όμως αντιλαϊκή, είναι ξεπερασμένη, είναι δοκιμασμένη και έχει οδηγήσει στο να ζουν οι νέοι άνθρωποι χειρότερα από τους γονείς τους. Μπορούμε το επόμενο διάστημα να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα. Όλοι εμείς, οι νέοι εργαζόμενοι επιστήμονες, οι άνεργοι, η νέα γενιά που βρίσκεται στα ΑΕ και στα ΤΕΗ, να βάλουμε μπροστά τις ανάγκες μας να σηκώσουμε κεφάλι. Μαζί, με τη δράση και με την ψήφο μας, μπορούμε να κάνουμε την πραγματική διαφορά. Να χαλάσουμε τη σούπα της αντιλαϊκής συνένεσης ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, ΚΙΝΑΛ, διοίκησης της περιφέρειας, διοικήσεων των Δήμων, πάνω σε όλα τα βασικά που καθορίζουν τη ζωή και το μέλλον μας. Αυτή η στρατηγική σύγκληση μεταξύ στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα δηλώνουν ότι θα ηγηθούν σε δίθεν προοδευτικά μέτωπα της διοίκησης της περιφέρειας, αλλά και άλλων λεγόμενων αυτοδιοικητικών στελεχών των αστικών κομμάτων, αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά στο συνέδριο, στο αναπτυξιακό συνέδριο της περιφέρειας που έγινε πέρσι τον Απρίλιο, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο συνέδριο των βιομήχανων της Βόρειας Ελλάδας με τον τίτλο Θεσσαλονίκη Summit. Εκεί όλοι μαζί έστρωσαν κόκκινα χαλιά τόσο στους επιχειρηματικούς ομίλους όσο και στα στελέχη της Αμερικάνικης Πρεσβείας και του Αμερικάνικου Φροξενείου. Πίσω από τους σκυλοκαυγάδες και τις τηλεοπτικές ατάκες γίνεται προσπάθεια να κρυφτεί αυτή η ουσιαστική τους συμφωνία και λοιπόν διαθέσιμων ΣΥΡΙΖΑ ΝΟΤΟΥ που δεν είναι άλλα πάνω στα κεντρικά ζητήματα η ουσιαστική συμφωνία. Από τη στήριξη με όλους τους τρόπους της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, με τη συνέχιση μιας πολιτικής που κρατά τους μισθούς σε χαμηλό ως και εξευτελιστικό επίπεδο, ενισχύει τη μερική απασχόληση, εντείνει τη φορολογιστία για μας και τις οικογένειές μας. Κόβει λεφτά από τη χρηματοδότηση των ΑΕ και του ΤΕΗ για να δίνονται παχυλές επιδοτήσεις σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, που στο όνομα της δίθεν κοινωνικής προστασίας δίνει χαριστική βολή αυτή την περίοδο στο όποιο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, εντείνοντας τους εκβιασμούς για τις οικογένειες αρκετών φοιτητών και σπουδαστών. Ουσιαστική συμφωνία μεταξύ τους αποτυπώνεται και σε μια πολιτική η οποία προβλέπει ορισμένα ψίχουλα για τους εργαζόμενους και την νεολαία, όσα δηλαδή περισσεύουν από το πλουσιοπάροχο τραπέζι της πλουτοκρατίας. Ψίχουλα είναι, για παράδειγμα, η προβλεπόμενη αύξηση στον κατώτερο μισθό, όσο και η πολυδιαφημιζόμενη κατάργηση του υποκατώτατου μισθού για τους νέους μέχρι τα 25, γιατί οι μισθοί παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο και η μερική και περιστασιακή απασχόληση που αφορά και πολλούς αποφύτους ενισχύεται και όλη την τελευταία περίοδο. Την ίδια ώρα, ο μέσος μισθός κατρακυλάει διαρκώς, ενώ η τάση για τη συντριπτική πλειοψηφία των νέων επιστημόνων είναι να μπαίνουν στην εργασία με πολύ χειρότερους όρους από τις προηγούμενες γενιές. Επίσης, στρατηγική συμφωνία υπάρχει στην πιο ενεργό εμπλοκή της χώρας μας, στα επικίνδυνα σχέδια του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, με την ανάληψη ρόλου σημεοφόρου αυτών των σχεδίων που μετατρέπουν όλη την περιοχή σε κόμβο αντιθέσεων μεγάλων δυνάμεων, περιοχές της χώρας πραγματικά σε μαγνήτη επιθέσεων. Σχέδια που έφεραν στο προσκήνιο και επιτάχυναν την απαράδεκτη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, η οποία ενισχύει τον ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, προωθεί αντίστοιχους σχεδιασμούς στην περιοχή, οι οποίοι όπως γνωρίζουμε συνοδεύονται από πολεμικές αναμετρήσεις, ανταγωνισμούς και μεγάλους κινδύνους. Τέτοιες μέρες πριν 20 χρόνια,
ξεκινούσε, κάποιοι δεν είχαν γεννηθεί κιόλας, ξεκινούσε όμως η επίθεση στη Γιουγκοσλαβία. Μάλιστα περνούσαν από εδώ πέρα τα άρματα και το πολεμικό υλικό του ΝΑΤΟ για να πάνε εκεί πέρα να βομβαρδίσουν. Είναι μια συμφωνία απαράδεκτη, η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, γιατί επίσης συντηρεί τα ανιστόρητα περί μακεδονικής γλώσσας, περί μακεδονικής ιθαγένειας, ακριβώς για να συντηρούνται αλληλοτροφοδοτούνται, να αλληλοτροφοδοτούνται εθνικισμοί και από τις δύο πλευρές, που βέβαια μπορούν να αξιοποιηθούν κατά το δουκούν στη λογική του Διέρη και Βασίλευε όταν το αποφασίσουν οι μεγάλες δυνάμεις. Όσον αφορά το φιλικό καυγαδάκι που έστησαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία πάνω στο ζήτημα του άρθρου 16 του Συντάγματος περί της δυνατότητας ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, έγινε προσπάθεια και εδώ να κρυφτεί η ουσιαστική του συμφωνία. Ότι δηλαδή συμφωνούν στο βασικό, που δεν είναι άλλο από τη στενότερη σύνδεση των πανεπιστημίων με την καπιταλιστική αγορά και τις επιχειρήσεις, από τη λειτουργία και του δημόσιου πανεπιστήμιου με όρους επιχείρησης, με δίδακτρα, με εκμετάλλευση των εργαζόμενων, με αποσύνδεση του πτυχίου από την κατοχήρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Φίλες και φίλοι, στη βάση αυτής της στρατηγικής σύγκλησης είναι φυσιολογικό βουλευτές να αλλάζουν τα κόμματα σαν τα πουκάμισα και ο ΣΥΡΙΖΑ να υποδέχεται δοκιμασμένα στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, από τις κυβερνήσεις Παπανδρέου και Παπαδήμου που καταψηφίστηκαν από το λαό μας τα προηγούμενα χρόνια. Και όσοι δεν θυμούνται, γιατί δεν ψήφισαν τότε, καλά είναι να ρωτήσουν αυτούς που ψήφισαν και ήξεραν τι γινόταν τότε το 2012. Ακριβώς αυτοί που μαυρίστηκαν τότε από το λαό μας, τώρα τους υποδέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και φτιάχνει το λεγόμενο προοδευτικό πόλο. Αυτό το πλυντήριο καρακελοκένταυρων, δοκιμασμένων στην εφαρμογή αντιλαϊκής πολιτικής, το βαφτίζουν βέβαια προοδευτικό πόλο, στον οποίο δεν χωράν ούτε οι λαϊκές ανάγκες, αλλά ούτε και οι αξίες των πραγματικά προοδευτικών ανθρώπων. Από τη συνεχιζόμενη κατάδια του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να βγάλουν ακόμα περισσότερα συμπεράσματα νέοι άνθρωποι με αρχές, με αγωνιστικό προσανατολισμό, που τον πίστεψαν ή ακόμα διατηρούν επιφυλάξεις να κλείσουν οριστικά την πόρτα στο όνομα του μικρότερου κακού σε σχέση με μια κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς επισημαίνουμε ότι είναι αυτή ακριβώς η λογική του μικρότερου κακού που μας έφερε ως εδώ, στην ψήφιση ενός ακόμα μνημονίου, στη διατήρηση και επέκταση όλου του αντιλαϊκού νομοθετικού πλαισίου, στη μετατροπή όλης της χώρας σε αμερικάνικη βάση. Ένα δήθεν μικρότερο κακό που πάντα φέρνει το μεγαλύτερο και καλλιεργεί την αδράνεια, καλλιεργεί την υποταγή, το χαμήλωμα των απαιτήσεων, το συμβιβασμό στο όνομα του ρεαλισμού. Σε μια επίδειξη μικρότερου κακού, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μόνο τη βδομάδα που πέρασε αναγνωρίστηκε από τα γεράκια του ΝΑΤΟ στην ελίτ αυτού του δολοφονικού οργανισμού, μείωσε τη φορολογία στα μερίσματα των μετόχων των επιχειρηματικών ομίλων από το 15% στο 10%, χάρισε 20 εκατομμύρια ευρώ στους φαρμακοβιομήχανους, ενώ επιδίωξε αλλαγή σε άρθρο του ποινικού κώδικα που μειώνει την ποινή για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, μια διάταξη φωτογραφική που βοηθάει τη Χρυσή Αυγή στην υποεξέλιξη δίκη. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τώρα είναι η ώρα να αντεπιτεθούμε, να βάλουμε ψηλά τον πήχη των απαιτήσεων για να ζούμε όπως μας αξίζει και όπως αντιστοιχεί στις πραγματικά μεγάλες δυνατότητες της εποχής μας. Να στηθούν και να ενισχυθούν αιστείες αντίστασης σε όλες τις σχολές και στα έτη, σε όλες τις γειτονιές Θεσσαλονίκης, στους χώρους δουλειάς που εργάζονται νέοι εργαζόμενοι. Να συγκρουστούμε με την αντιλαϊκή πολιτική και να διεκδικήσουμε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς που θα ανεβάζουν το επίπεδο ζωής μας, που τώρα αποσιάζουν σταθερά από τους προϋπολογισμούς της περιφέρειας και από το λεγόμενο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα που είναι κομμάτι του συνολικού ΕΣΠΑ. Για παράδειγμα, εντοπίζονται μεγάλες ελλείψεις σε αντιπλημμυρικά έργα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα. Είναι έργα τα οποία θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί από χρόνια, όμως καθυστερούν, μελέτες γίνονται
και οριμάζουν στα συρτάρια μέχρι να κρυθούν ξεπερασμένες. Μετά από καθυστερήσεις χρόνων, προεκλογικά ανακοινώνεται η σύνταξη ενός νέου master plan για το πολεοδομικό συγκρότημα. Είναι και αυτό ένα παράδειγμα με ποια ταχύτητα λύνει η λεγόμενη αγορά τα προβλήματα του λαού. Ο προϋπολογισμός για ολόκληρο τον άξονα του περιφερειακού προγράμματος, στον οποίο εντάσσονται τα αντιπλημμυρικά, είναι της τάξης των 78 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που υπολείπεται κατά πολύ από τις προβλέψεις για τα απαραίτητα έργα. Το τεράστιας σημασίας ζήτημα της αντισεισμικής θωράκισης και του προσεισμικού ελέγχου και ενισχύσεων σχολείων, σχολών, χώρων συγκέντρωσης νεολαίας απουσιάζει από το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, όσο και γενικότερα από το ΕΣΠΑ, αλλά και από τα τεχνικά προγράμματα των περισσότερων Δήμων. Θέτουμε το ερώτημα. Ολοκληρώθηκε ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος στα κτίρια του Απιθύτα? Στα κτίρια αποκρίθηκαν ότι χρειάζονται περισσότεροι έλεγχοι. Δευτεροβάθμιος, τριτοβάθμιος, ενισχύσεις, ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις? Υπάρχει επεξεργασμένο σχέδιο εκένωσης, συγκέντρωσης πλήθους, ενός σχεδίου πολιτικής προστασίας για το Απιθύτα συνδεδεμένου με το σχέδιο του Δήμου και της Περιφέρειας? Προφανώς όχι. Οι όποιες παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς είναι αποσπασματικές, ελάχιστες μπροστά στις μεγάλες ανάγκες, δεν εντάσσονται σε ένα συνολικότερο, σύγχρονο και ολοκληρωμένο σχέδιο και χρυσοπληρώνονται 2 και 3 φορές από τα εργατικά λαϊκά στρώματα για να πλουτίζουν μεγαλοεργολάβοι από την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των διάφορων υποδομών. Στην περιφέρεια, σε πρώτη γραμμή φιγουράρουν έργα για την επιχειρηματικότητα, όπως η άμεση και έμεση επιδότηση μεγάλων επιχειρήσεων με κονδύλια, προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων για ληξιπρόθεσμη κατάρτιση και εργασία ανέργων. Είναι μέτρα που, παρά το τι διαφημίζουν η περιφέρεια και άλλοι, είναι μέτρα που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το λεγόμενο brain drain, ούτε να δώσουν διέξοδο στους νέους απόφοιτους. Περισσότερο επιδιώκουν να καλλιεργήσουν την αντίληψη ότι αποτελεί διέξοδο η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για να έχουμε πολλούς απόφοιτους με ικανότητες manager που θα μπορούν να εντοπίσουν τα λεγόμενα κενά στην αγορά και να επενδύσουν, την ώρα βέβαια που υπάρχουν μεγάλες διαπιστωμένες κοινωνικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, υπάρχουν υποστελεχωμένες υπηρεσίες κρίσιμες για τον λαό μας που θα μπορούσαν να απορροφήσουν άμεσα έστω και ένα τμήμα των απόφοιτων. Ακόμα στην περιφέρεια φιγουράρουν υποδομές που στηρίζουν επιχειρηματικά σχέδια, όπως επιτάσσουν οι επιδιώξεις τόσο των επιχειρηματικών ομίλων όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως συγκεκριμένες μεταφορικές υποδομές μεγάλες που αναπτύσσονται με πακτολό χρημάτων και συνήθως ολοκληρώνονται πολύ αργότερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, ενώ βέβαια συνοδεύονται από διόδια και άλλα έμεσα χαράτσια. Η όποια χρηματοδότηση φτάνει στις σχολές και στα εργαστήρια μέσω της περιφέρειας είναι με το σταγονόμετρο και στοχευμένη κυρίως σε παρεμβάσεις που έμεσα θα ενισχύσουν την καινοτομία και παραγωγικότητα επιχειρήσεων, αλλά και την πιστοποίηση και έλεγχο προϊόντων για να είναι διεθνώς ανταγωνιστικά. Αυτό είναι άλλωστε που ζητάνε και σύνδεσμοι βιομήχανοι. Επί της ουσίας, αυτή η χρηματοδότηση συμπληρώνει το πάζλ της συνολικής υποχρηματοδότησης, είναι τμήμα της κεντρικής πολιτικής και όχι κάποια πρωτοβουλία φιλοεκπαιδευτική της διοίκησης της περιφέρειας που έρχεται να ενισχύσει το Πανεπιστήμιο και τα ΤΕΗ. Άλλωστε, η διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια έχει συνυπογράψει πολιτικά όλη την αντιεκπαιδευτική πολιτική και δίνει βέβαια με αυτά που λέει, δίνει πάσα στο ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζεται με το μανδύα του προοδευτικού την ίδια ώρα που εφαρμόζει μια βαθιά, συντηρητική και αντιεκπαιδευτική πολιτική. Φίλες και φίλοι, αποτέλεσμα της ιεράρχησης παρεμβάσεων και έργων προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων, της κατασκευής των έργων με κριτήριο το επιχειρηματικό κέρδος, αλλά και της λειτουργίας λεγόμενων δημόσιων επιχειρήσεων με κριτήρια ιδιωτικά οικονομικά, είναι και η απαράδεκτη κατάσταση που ζήσαμε πριν κάποιους μήνες με την πολυήμερη διακοπή υδροδότησης από την ΕΙΑΔ, που είπαμε το νερό νεράκι, οι διαρκείς αναβολές στην ολοκλήρωση του μετρό, φοιτητής ήμουνα σε αυτό το αμφιθέατρο όταν ξεκίνησε το μετρό, στους πολιτικούς μηχανικούς ακόμα δεν έχει γίνει, και ο πακτολός βέβαια χρημάτων
στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και η τραγική κατάσταση με τον ΟΑΣΤ. Ειδικά για τον ΟΑΣΤ, το χάλι το οποίο παρέδωσαν οι προηγούμενοι και συνεχίζει αυτή η κυβέρνηση, θα μπορούσε να είναι από μόνο του κριτήριο καταψήφισής τους. Κυβέρνηση, διοίκηση της περιφέρειας και δημοτικές αρχές πρέπει επίσης να απολογηθούν γιατί δεν εντάχθηκε εξ αρχής στο έργο του μετρό, δεν εντάχθηκαν οι επεκτάσεις προς τις δυτικές συνοικίες αλλά και προς την Τούμπα. Καμιά εμπιστοσύνη στα προεκλογικά βεβαίως παχιά λόγια τα οποία θα υποθούν γιατί τα ίδια έλεγαν και για την κεντρική γραμμή και ακόμα βέβαια να δούμε το μετρό. Είναι κρίσιμο σε αυτή τη φάση να ασκηθεί πίεση από όλους μας για να ιεραρχηθεί το έργο των απαραίτητων επεκτάσεων, να σχεδιαστεί καλά, να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για γρήγορη περαίωση. Φίλες και φίλοι, ανεβαίνει επίσης στη συζήτηση και το θέμα της ανάπλασης του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης που βρίσκεται εδώ πέρα απέναντι. Που βέβαια είναι ένα σημαντικό ζήτημα, μιας και ο χώρος της έκθεσης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Μιας πόλης που ασφιχτιά από την έλλειψη ελεύθερων χώρων, πρασίνου, υποδομών παιδείας και πολιτισμού, φοιτητικών εστιών, αλλά και χώρων στάθμευσης. Θα τοποθετηθούμε ολοκληρωμένα το επόμενο διάστημα, πάνω στο σχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας και βέβαια αποτελεί ένα επεξεργασμένο επιχειρηματικό πλάνο για την άνοδο της κερδοφορίας της ΒΕΒ ΑΕ, μια τέτοια εταιρεία είναι, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων και μέσω αυτού του εκθεσιακού εργαλείου. Κριτήριό μας για την τοποθέτησή μας είναι οι μεγάλες κοινωνικές ανάγκες και οι καταγεγραμμένες ελλείψεις. Χρειάζονται οπωσδήποτε αλλαγές, χρειάζεται αναβάθμιση, επέκταση των χώρων με ελεύθερη πρόσβαση, αξιοποίηση για τη στήριξη των αναγκών της νέας γενιάς. Το ολοκληρωμένο διεκδικητικό πλαίσιο που θα καταθέσουμε μπορεί να κινητοποιήσει και φοιτητές στην κατεύθυνση διεκδίκησης ανέγερσης σύγχρονων εστιών, χώρων αθλητισμού και πρασίνου. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτές ακριβώς οι σύγχρονες ανάγκες της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας, οι μεγάλες ελλείψεις σε κρίσιμους τομείς ήταν στο επίκεντρο των παρεμβάσεων του κόμματός μας, των εκλεγμένων περιφερειακών συμβούλων με τη λαϊκή συσπήρωση. Θα είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας και όλο το επόμενο διάστημα. Αυτές είναι οι προτεραιότητές μας, αυτός είναι ο αγωνιστικός μας προσανατολισμός, με βάση τον οποίο συγκρουστήκαμε με τη διοίκηση της περιφέρειας, αλλά και με παρατάξεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες συμφωνούν με τη διοίκηση στο βασικό και καθοριστικό ζήτημα. Και αυτό δεν είναι άλλο από το ότι όλοι τους συμφωνούν σε έναν δρόμο ανάπτυξης που στο επίκεντρό του έχει την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης που μας έφερε ως εδώ, που οδήγησε στην καπιταλιστική οικονομική κρίση και τώρα σε μια μίζερη για τον λαό μας ανεμική ανάπτυξη που έχει ως προαπαιτούμενα όλο το αντιλαϊκό μνημονιακό πλαίσιο, τους μισθούς πείνας, τα τσακισμένα δικαιώματα και παραμένει αβέβαιη ενώ κυοφορεί και την επόμενη κρίση. Αυτά τα γνωρίζουμε καλά σε όλη την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου υπάρχει εμπειρία και από κλάδους και από επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ανωδική αναπτυξιακή πορεία και είναι αρκετές από αυτές τις επιχειρήσεις που ορισμένοι καθηγητές διαφημίζουν στους φοιτητές ως τη διέξοδο για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Βέβαια και οι θέσεις είναι μετρημένες, κάποιες εκατοντάδες, έτσι. Οι ενεργοί φοιτητές είναι δεκάδες χιλιάδες και ακόμα περισσότεροι είναι μαζί με τους άνεργους από φίλους. Αυτή η ανάπτυξη που καταγράφεται δεν συνοδεύεται με πραγματική ανακούφιση, με βελτίωση της θέσης των νέων εργαζόμενων. Οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί ακόμα και για ειδικευμένους εργαζόμενους και για μισθωτούς επιστήμονες. Σε κλάδους όπως η μεταποίηση τροφίμων, ο τουρισμός, όπου εργάζονται δεκάδες χιλιάδες κατά την καλοκαιρινή περίοδο, κάποιοι φοιτητές και βοηθητικά δηλαδή για να ενισχύσουν το εισόδημά τους, καταγράφονται συνθήκες εντατικοποίησης με δεκάωρα, με δωδεκάωρα, ακόμα και λιποθυμίες. Η μερική απασχόληση και η μισθή πείνας τσακίζουν κόκαλα σε κλάδους όπως το εμπόριο και ο επιστημισμός. Η ανεργία παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, υπολογίζονται σε 200.000 οι άνεργοι περίπου στην περιφέρειά μας και βέβαια μειώνεται στα χαρτιά με το σπάσιμο μιας θέσης εργασίας σε 2 και 3 και τα γνωστά προγράμματα ληξιπρόθεσμης
εργασίας, ανακύκλωσης της ανεργίας που αφορούν και ορισμένους απόφοιτους. Για εργαζόμενους, για τους οποίους είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή παραγωγικότητα, όπως είναι ορισμένα τμήματα της μεταποίησης, η ενέργεια, τμήματα των μεταφορών και το logistics, η πληροφορική, το εισόδημά τους εξανεμίζεται από την άμεση και έμεση φορολογία, από την εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας, τη συνολική αντιλαϊκή πολιτική, που βέβαια έχει υπαγορευτεί και από τους δήθεν καλούς εργοδότες τους. Και σε αυτούς τους χώρους ανοίγει σταθερά η ψαλίδα ανάμεσα στο τι παράγουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και τι καρπώνονται. Και εκεί οι μεγαλομέτοχοι κλέβουν καθημερινά και νόμιμα τον πλούτο που παράγεται. Αποδεικνύεται στην πράξη, από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εργατικά λαϊκά στρώματα και τις μεγάλες ελλείψεις σε κρίσιμες υποδομές, ότι η πρωτιά στην απορροφητικότητα των λεγόμενων αναπτυξιακών κονδυλίων από το ΕΣΠΑ, που καταγράφεται τόσο συνολικά για τη χώρα μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για την περιφέρειά μας σε επίπεδο Ελλάδας, βασικά εξυπηρετεί επιχειρηματικούς σχεδιασμούς και μπαλώνει ορισμένες τρύπες. Κατευθύνει ορισμένα ψίχουλα για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Ταυτόχρονα, επειδή έρχονται και ευρωεκλογές και πολλά θα ακουστούν, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά τα λεγόμενα αναπτυξιακά ευρωπαϊκά κονδύλια προέρχονται από τη βαριά φορολογία των εργατικών και λαϊκών στρωμάτων τόσο στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα, διοίκηση της περιφέρειας και παρατάξεις που στηρίζονται από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΚΙΝΑΛ, από άλλα αστικά κόμματα και από τη Χρυσή Αυγή συμφωνούν στην ταχύτερη μετατροπή της περιφέρειάς μας σε πύλη εισόδου προς τα Βαλκάνια, αμερικανονατοϊκών σχεδιασμών και επιχειρηματικών πλάνων μεγάλων ομίλων στην ενέργεια, στις μεταφορές, σε άλλους κλάδους. Είναι αυτοί οι σχεδιασμοί και τα επιχειρηματικά συμφέροντα που καθιστούν όλη τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και την περιφέρειά μας κόμβο αντιθέσεων μεγάλων λιμπεραλιστικών δυνάμεων που φέρουν πιο κοντά μεγάλους κινδύνους. Είναι οι σχεδιασμοί που αξιοποιούν τη γεωστρατηγική θέση της περιοχής μας για τη διέλευση ενεργειακών αγωγών, όπως είναι ο γνωστός ΤΑΠ, για να πλουτίζουν τα ενεργειακά μονοπόλια και την ίδια ώρα η μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία να χρυσοπληρώνει για τις ενεργειακές της ανάγκες και ορισμένοι συνάνθρωποι μας να βιώνουν ακόμα και την πλήρη ενεργειακή φτώχεια, να μην έχουν δηλαδή να ζεστάνουν το σπίτι τους μέσα στο χειμώνα. Είναι αυτοί οι σχεδιασμοί που έφεραν στο προσκήνιο και τη συμφωνία που είπαμε πριν, στην ουσία της οποίας βέβαια συμφωνούν και όλοι οι συνδυασμοί, όλες οι παρατάξεις και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ακόμα και η παράταξη της διοίκησης. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το βασικό κριτήριο λοιπόν για την αξιολόγηση του κάθε συνδυασμού και υποψηφιότητας και στην περιφέρεια είναι πώς τοποθετείται στο καθοριστικό ζήτημα ανάπτυξη για την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών ή για την ανάπτυξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Πώς τοποθετούνται στην προώθηση των υπεριαλιστικών σχεδιασμών σε όλη την περιοχή μας, πώς τοποθετούνται απέναντι στα μεγάλα προβλήματα της νεολαίας, απέναντι στις ελλείψεις σε υποδομές και τομείς που επηρεάζουν καθοριστικά το επίπεδο ζωής μας. Αν στηρίζουν μια πραγματικά ελπιδοφόρα προοπτική για τον τόπο μας, η οποία προϋποθέτει ριζικές ανατροπές σε επίπεδο εξουσίας, οικονομίας και κοινωνίας που θα επιτρέψουν να ζούμε σύμφωνα με τις δυνατότητες του 21ου αιώνα. Η ενίσχυση των ψηφοδελτίων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας παντού, της λαϊκής εισπύρωσης στην περιφέρεια και στους δήμους, είναι στόχος που ανταποκρίνεται στα συμφέροντα της νεολαίας. Θα δώσει αέρα, θα δώσει δυναμική στη μάχη για μια καλύτερη ζωή και θα κάνει την πραγματική διαφορά. Γιατί και έτσι θα ενισχυθεί η φωνή μιας πραγματικής, εργατικής, λαϊκής, νεανικής αντιπολίτευσης απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που υλοποιούν από κοινού κράτος, περιφέρεια και δήμη. Θα ενισχυθεί ο αγώνας για την ενίσχυση της χρηματοδότησης της ανώτατης εκπαίδευσης, για αναβάθμιση των παροχών προς τους φοιτητές, ανάπτυξη της γνώσης που παρέχεται στο πτυχίο και κατοχήρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων.
ακόμα για αυξήσεις στους μισθούς, πραγματική στήριξη των ανέργων ενάντια στη φορολογία των οικογενειών μας. Γιατί και έτσι θα ενισχυθεί πάλι για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών με έργα, με υποδομές και υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής μας. Για προστασία του περιβάλλοντος, επικεντρώνοντας παρεμβάσεις σε περιοχές επιβαρημένες, όπως είναι η Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Θερμαϊκός, το περιαστικό δάσος του Σεϊξού, για ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών ίδρευσης και αποχετευτικού δικτύου χωρίς άλλες αναβολές, για να μην ξαναζήσουμε πολυήμερες διακοπές υδροδότησης και άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν σχέση με την ποιότητα του νερού και αντιμετωπίζουν περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης. Για διαχείριση απορριμμάτων που θα εξυπηρετεί συνδυασμένους στόχους, για παράδειγμα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση, την εξοικονόμηση πόρων και δεν θα επιβαρύνει επιπλέον τη λαϊκή τσέπη μέσω της τοπικής φορολογίας για να γεμίζουν τα ταμεία των Δήμων, των εταιριών ανακύκλωσης, των κατασκευαστών και διαχειριστών αυτών των μονάδων. Για αντιπλημμυρικά έργα, όχι κομμένα και ραμμένα στους αντιλαϊκούς προϋπολογισμούς κράτους και περιφέρειας, αλλά επαρκή και επικαιροποιημένα για να μην πνιγούμε όπως έγινε στην Αττική, αλλά και για να μην πλημμυρίζουν οι γειτονιές μας. Για να είναι το δομημένο περιβάλλον θωρακισμένο απέναντι στους σεισμούς που είναι συχνοί και στην περιοχή μας. Και ιδιαίτερα τα σχολεία, οι σχολές, οι εργασιακοί χώροι, αλλά και χώροι που συγκεντρώνεται νεολαία για τη διασκέδασή της. Γνωρίζετε πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση προς τη δυτική πλευρά του κέντρου, εκεί που διασκεδάζουν πολλοί νέοι, σε τι κατάσταση είναι τα κτίρια και εκείνες οι περιοχές. Για να σχεδιαστεί και να είναι υλοποιήσιμο στην πράξη ένα πρόγραμμα πολιτικής προστασίας που θα επιτρέψει να μην θρηνήσουμε θύματα όταν χτυπήσει ο εγκέλαδος. Για να προχωρήσουν γρήγορα αναγκαία μέτρα όπως οι επεκτάσεις του μετρό και για να μην υποφέρουν χρόνια οι γειτονιές μας από τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Για άμεση βελτίωση της κατάστασης στις αστικές συγκοινωνίες με νέες γραμμές, σύγχρονα λεωφορεία, οδηγούς, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μείωση του εισιτηρίου, μέτρα επιδότησης του κόστους. Για επαρκή σύνδεση των γειτονιών που θα βρίσκονται πιο μακριά από τις στάσεις του μετρό, αλλά και στοχευμένη ενίσχυση των δρομολογίων που εξυπηρετούν σχολές του Πανεπιστημίου που βρίσκονται έξω από το πολεοδομικό συγκρότημα και αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα, με αποτέλεσμα παιδιά να χάνουν μαθήματα ή να ταλαιπωριούνται ώρες ολόκληρες στον δρόμο. Για αναβάθμιση των υποδομών παιδείας και υγείας. Για ένα πρόγραμμα ανάπτυξης φοιτητικής στέγης που να ανταποκρίνεται στις μεγάλες ανάγκες. Για χώρους αθλητισμού και πολιτισμού που να μπορούν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Για ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ελεύθερων χώρων και πρασίνου με διασφαλισμένη χρηματοδότηση και προσωπικό για τη συντήρηση και αναβάθμισή του. Για να μην ζήσουμε και εδώ την απαράδεκτη κατάσταση του πάρκου Τρίτσι στην Αθήνα, που είναι το μεγαλύτερο πάρκο στην Ελλάδα μέσα σε αστικό περιβάλλον, το οποίο ρημάζει, υποχρηματοδοτείται και γίνεται μπαλάκι στο παιχνίδι ευθυνών μεταξύ κυβέρνησης, περιφέρειας και Δήμων. Με ισχυρό κουκουέ και λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο και στην περιφέρεια θα ενισχυθούν οι δυνάμεις που παλεύουν απέναντι στους επικίνδυνους σχεδιασμούς ενάντια στην ουσία της Συμφωνίας των Πρεσπών που εξυπηρετεί αυτούς τους σχεδιασμούς, ενάντια στον αληθρωτισμό και στον εθνικισμό και από τις δύο πλευρές. Για να ενισχυθεί πραγματικά μια προοπτική ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή μας που απαιτεί σύγκρουση με τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, την εξουσία των επιχειρηματικών ομίλων σε όλες τις χώρες. Με ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και λαϊκή συσπήρωση θα μπει πιο δυναμικά στο προσκήνιο η δυνατότητα και η προοπτική μιας ανάπτυξης που θα είναι προσανατολισμένη στην κάλυψη των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, που θα μπορέσει μέσα από ένα επιστημονικά επεξεργασμένο σχέδιο να απογειώσει την παραγωγή στους κλάδους που, όπου συγκεντρώνεται και τώρα σημαντική υποδομή στην περιφέρεια, που θα εξαλείψει την ανεργία και την ανασφάλεια και θα εξασφαλίσει ένα πολύ ανώτερο επίπεδο ζωής για τους εργαζόμενους και για την νεολαία. Στα πλαίσια αυτά, επειδή πολλοί μιλάνε για ανάπτυξη, μεγάλες και στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις όπως η ελληνική βιομηχανία οχημάτων,
η γνωστή Έλγο που κάποτε εκεί δούλευαν πάνω από 1.000 άτομα και εκατοντάδες μηχανικοί, η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης που κάποτε τροφοδοτούσε όλη την Ελλάδα με ζάχαρη, όχι μόνο δεν θα απαξιώνονταν, πάνε για κλείσιμο τώρα, αλλά θα μπορούσαν να αναπτυχθούν, να επεκταθούν, να απορροφήσουν και νέο εργατικό και επιστημονικό δυναμικό. Στα πλαίσια αυτά, ενός άλλου τρόπου ανάπτυξης, θα μπορούσε να διασφαλιστεί η αξιοποίηση του μεγάλου ορυκτού πλούτου της περιοχής, του χρυσού προς όφελος του λαού, χωρίς να στερούνται οι μελλοντικές γενιές πολύτιμους πόρους για να βγάζουν τώρα κέρδη μεγάλες πολυεθνικές. Μια πολιτική που βέβαια συνεχίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ χρόνια τώρα λαιλάτισε συνειδήσεις, λαιλάτισε και ψήφους, λέγοντας παχιά λόγια που βέβαια κατέρευσαν σαν χάρτινος πύργος, γιατί φυσικά η παράδοση του πλούτου στην Ελντοράντο συνεχίζεται. Παράλληλα, σε εκείνες τις συνθήκες θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην αξιοποίηση χωρίς τους κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή και γενικότερα για το περιβάλλον που συνοδεύουν τις μεγάλες εξορυκτικές καπιταλιστικές επενδύσεις. Στα πλαίσια αυτά του άλλου δρόμου δεν θα περίμεναν χρόνια ατελείωτα οι απόφοιτοι των σχολών για να διοριστούν στην εκπαίδευση. Δεν θα εντοπίζονταν τεράστια κενά στη στελέχωση των υγειονομικών μονάδων των νοσοκομείων. Αγαπητές φίλες και φίλοι, το πραγματικό δίλημα είναι αν θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που αποδεδειγμένα βάζει διαρκώς εμπόδια στην ολοκληρωμένη μόρφωση και στην αξιοπρεπή εργασιακή προοπτική, ή θα αντεπιτεθούμε μαζικά, αποφασιστικά, δυναμικά παντού, ώστε να μπορέσει να γίνει η αρχή για να αλλάξουν οι συσχετισμοί, για να ανοίξουμε έναν άλλον δρόμο στην ελληνική κοινωνία, για τους εργαζόμενους και για την νεολαία. Με τον οργανωμένο αγώνα και την ψήφο μας μπορούμε να ταράξουμε τα νερά, να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, να φοβήσουμε τους λίγους που έχουν στα χέρια τους τον πλούτο που παράγουν οι πολλοί, αλλά και την πραγματική εξουσία. Να ανησυχήσουμε τους πολιτικούς, τους εκπροσώπους, οι οποίοι είναι όλοι μια από τα ίδια και διαφέρουν στις λεπτομέρειες, ενώ μαλώνουν για το ποιος είναι ο πιο ικανός διαχειριστής της αντιλαϊκής πολιτικής. Στον δρόμο της αντεπίθεσης για τα συμφέροντα των εργαζόμενων και της νεολαίας, στον δρόμο της ενίσχυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και του συνδυασμού της λαϊκής εισπύρωσης παντού, μπορούμε να συναντηθούμε πολύ, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε σε όλα, και να δώσουμε μεγάλη δυναμική στα αγωνιστικά ψηφοδέλτια. Για να δυναμώσει το πραγματικό αντίπαλο δέος στην αντιλαϊκή πολιτική, το απραγματικό αντίπαλο δέος στο φασισμό και στον εθνικισμό, για να δυναμώσει η διεκδίκηση, η ελπίδα, ο στόχος της ριζικής ανατροπής.